Για ποιο λόγο έχουν τοποθετηθεί αυτές τις περιφράξεις? Ναι, αυτό τις τελευταίες μέρες παρατηρήσαμε ότι με την τελευταία μεγάλη νοτιάδα που είχε, ότι εδώ σε δύο σημεία, ειδικά εδώ που κατεβαίνουν οι αγωγοί του Καλοπλίτη, συν τον παγιό αγωγό που έχει δίπλα, η άκρια του κρυπηδώματος στα Ζάρια έχουν υποχωρήσει από κάτω. Και για θέμα ασφάλειας κλείσαμε εδώ το χώρο μέχρι να σχεδιάσει η τεχνική υπηρεσία, δεν ξέρω τέλος πάντων η μηχανική, να βρούνε τον τρόπο και τη μελέτη, το οποίο πρέπει να γίνει σύντομα και γρήγορα. Έχει γίνει αποτύπωση από κάτω, υπάρχει. Και σήμερα σε συνεργασία με τις λιμενικές αρχές ήρθαν και οι μηχανικοί και με το σκάφος του λιμενικού σώματος και είδαμε από την έξω πλευρά τι χρειάζεται και τι πρέπει να γίνει. Ναι. Εγώ δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να πω αν έχει δημιουργηθεί, από το έργο, αλλά φαίνεται ότι κατεβαίνουν δύο οι καινούργιοι αγωγοί και ένας ο παλιός που έρχεται, ότι δεν έχουν εγκυβωτιστεί καλά και πρέπει να φτιαχτεί αυτό. Επί τη ευκαιρία θα μας πείτε τι γίνεται με το έργο της εκβάθυνσης? Το έργο της εκβάθυνσης ήταν θέμα συζήτησης, όπως ήταν και το τελωνείο στο τελευταίο Συμβούλιο Αρχαιολογίας πάνω στη Μυτιλήνη. Από ό,τι γνωρίζω έχουμε θετικές εξελίξεις και για τα δύο και περιμένουμε απλώς να καθαρογραφούν και να μας δίνουν την απόφαση για να προχωρήσουμε και στα δύο έργα. Έχει γίνει ο διαγωνισμός εδώ, πώς θα γίνει? Όχι, περιμένουμε πρώτα να έρθει η απόφαση και μετά από εκεί πέρα να προχωρήσουμε, να δούμε αν θα το κάνουμε με δικά μας χρήματα ή θα μας τα χρηματοδοτήσει στο Υπουργείο.